Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου πάνω από μισό εκατομμύριο φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν την πρώτη δόση του φετινού φόρου για τα ακίνητά τους, η οποία συνέπεσε με την εξόφληση της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι άφησαν το Σεπτέμβριο απλήρωτους φόρους ύψους 449,92 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έλειξη πρόθεσμα στο τρίτο τρίμηνο του έτους φούσκωσαν ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί συνολικά στα 7,837 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αποκαλύπτουν το άλμα που έκανε το Σεπτέμβριο αριθμός των οφειλετών της εφορίας. Οι οφειλέτες μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά 510.428 άτομα. Από 3.801.967 που ήταν στο τέλος Αυγούστου, εκτοξεύτηκαν στα 4.312.395 άτομα στα τέλη Σεπτέμβρη, ενώ αν η σύγκριση γίνει με το τέλος Ιουνίου, τότε ο αριθμός των οφειλετών είναι αυξημένος κατά 584.979 άτομα. Τον ίδιο μήνα, οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 500 ευρώ αυξήθηκαν κατά 312.812 σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου του 2017. Τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτινάχθηκαν στο 9 μήνο στα 7,84 δις ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών παλαιών και νέων να καταρρύπτει ένα ακόμα ρεκόρ για να δημορφωθεί στα 103,09 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 57,2% του ΕΕΠ. Οι αναλυτές του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, εξετάζοντας την πορεία των ληξιπρόθεσμων στο τρίτο τρίμηνο του 2018, διαπιστώνουν ότι τον Ιούλιο τα ληξιπρόθεσμα αυξήθηκαν 345,82 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο, τον Αύγουστο φούσκωσαν κατά 939,50 εκατομμύρια ευρώ και τον Σεπτέμβριο κατά 449,92 εκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τους 4.312.395 οφειλέτες της εφορίας, 2.514.722 χρωστούν έως 500 ευρώ, 1.508.923 οφείλουν από 500 έως 10.000 ευρώ, 247.008 έχουν γράψει στα τευτέρια της εφορίας οφειλές από 10.000 έως 100.000 ευρώ, 33.835 χρωστούν από 100.000 έως 1 εκατομμύριο ευρώ και 7.748 έχουν χρέη που υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.